Εδώ στο Mega One για ένα συγκεκριμένο θέμα, παρόμοιο θέμα με αυτό. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει και να τους ευχαριστήσουμε που υπάρχει ακόμη τόση ανθρωπιά, γιατί θέλουμε να δείχνουμε και την άλλη πλευρά των πραγμάτων και όχι μόνο κάτι τέτοιες ειδήσεις που είδαμε πριν λίγο. Λοιπόν, ως παιδιατρική κλινική, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία ΑΠΟΕΛ για αυτή την χειρονομία καλής θέλησης με την οποία έχει προμηθεύσει την εντατική μονάδα νεογνών με μηχανήματα τελευταίου τύπου για την παρακολούθηση των πρόωρων νεογνών. Αυτές οι χειρονομίες είναι καλοδεχούμενες, μας δίνουν πίστη, μας ενδυναμώνουν και διευκολύνουν το έργο μας για την καλύτερη αντιμετώπιση των πρόωρων νεογνών της Κύπρου. Είναι το μικρότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε στα τόσα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτήν την μονάδα εδώ. Αξίζουν συγχαρητήρια όσοι εργάζονται εδώ για αυτήν την παρακολούθηση στα βρέφη που γεννιούνται πρόωρα. Εύχομαι και ελπίζω το έργο τους να είναι πάντα επιτυχημένο. Να πούμε ότι είναι πολλά αυτά τα μικρά μωράκια, τα μικρά θαυματάκια που αντέχουν, έτσι, και δίνουν τη μάχη τους και γίνονται καλά και γίνονται μια χαρά, φτάνει να υπάρχουν τα σωστά μηχανήματα να τα υποστηρίξουν μέχρι να φτάσουν το σωστό βάρος για να μπορέσουν να ξεπεράσουν όλα αυτά τα προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν όταν γεννηθούν πρόωρα. Και μου έχουν πει κιόλας ότι έχει παιδάκια εκεί πέρα και μωράκια που έχουν γεννηθεί 25 εβδομάδων, παιδιά. Μιλάμε για 5 περίπου μηνών. Είναι τόσο μικρά και τόσο αβοήθητα που είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που κάνουν εκεί στο Μακάρι νοσοκομείο. Θαύμα. Και είναι πραγματικά θαυματάκια. Μικρά και μετά γίνονται υπέροχα πλάσματα που οι γονείς τους τα λατρεύουν και θέλουν να τα έχουν και είναι πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτά. Πάμε παρακάτω, γιατί σήμερα νομίζω σήμερα, ναι, θα δεν είναι. Ναι. Θα συνεχίσουμε έτσι ναι. Μια σχετικά συγκινητική ιστορία, Κωνσταντίνα μου. Θα σε πάω στην 21χρονη. Συγκινητική πάλι ιστορία. Άρχαρα, μου. Όχι, νομίζω αυτή η ιστορία είναι ωραία ναι, ιστορία. Ωραία είναι, ναι. Θα έχουμε έτσι την αισιόδοξη πλευρά της ζωής, Κωνσταντίνα μου. Θα σε πάρω στην Τούρια Πίτ, ένα μοντέλο από την Αυστραλία. Μια γυναίκα η οποία λατρεύει.